Θα ήθελα να αναφερθώ καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, στο τραγικό συμβάν με την πτώση του Καναντέρ, που αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη αγωνία την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των υπταμένων, που ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι καλά, να είναι ζωντανοί και επίσης να διαπιστωθούν και τα αίτια της πτώσης του συγκεκριμένου αεροπλάνου. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε ότι σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, ιδιαίτερα οι υπτάμενοι των πτυτικών πυροσβεστικών μέσων, οι εξοντωτικές συνθήκες δουλειάς, τα εξοντωτικά ωράρια, τα παλαιωμένα μέσα που υπάρχουν, θα οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια, δυστυχώς, και σε τέτοια περιστατικά, τα οποία δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτά ως απλά ατυχήματα, αλλά ως συνέπειες μιας εγκληματικής πολιτικής που εφαρμόζεται και η σημερινή κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες.